Κύριε Παρασκευόπουλε, τι διαφορετικό είχε η περιοδία των οικολόγων πράσινων στην Κέρκυρα από τα άλλα κόμματα? Η δική μας οπτική είναι να συνδέουμε τις συνολικότερες προτάσεις για την κρίση και τη διέξοδο με τα προβλήματα κάθε περιοχής. Στην Κέρκυρα, λοιπόν, ξεκινήσαμε την περιοδία με μια μεγάλη σύσκεψη για το θέμα του Ερημίτη, όπου συναντήσαμε και ακούσαμε πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής, ανθρώπους που έχουν δουλέψει για το θέμα και ανθρώπους που μπορούσαν να μας μιλήσουν για την ιδιαίτερη αξία του φυσικού περιβάλλοντος της συγκεκριμένης έκθεσης. Εκεί λοιπόν φάνηκε καθαρά πως πρόκειται για ένα συλλογικό αγαθό. Η Κέρκυρα έχει ελάχιστες ανέγκυχτες εκτάσεις, πραγματικά ανέγκυχτες, με ιδιαίτερη φυσική αξία. Είναι τμήμα μιας ευρύτερης περιοχής που πιάνει και στην απέναντι εκδοχή του Βουτρωτό, άρα έχει αξία και για τη μετανάστευση των πουλιών, αλλά και σαν φυσικό κεφάλαιο για τον τουρισμό. Μπορεί να αξιοποιηθεί όπως γίνεται με τις Πρέσπες, όπως γίνεται με άλλες περιοχές, με τη Δαλιά, σαν μια περιοχή διασυνοριακού τουρισμού, όχι φυσικά μόνο με επισκέπτες από την απέναντι πλευρά, αλλά με επισκέπτες που έρχονται για να παρατηρήσουν τα πουλιά, για να δουν την ιδιαίτερη αξία της περιοχής, να ενδιαφέρονται πραγματικά και πηγαίνουν και στις δύο χώρες. Και μπορεί να πουληθεί και διεθνώς σαν ένα πακέτο περιβαλλοντικής αλλά και τουριστικής συνεργασίας. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο όμως είναι ότι υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν αποτελούν απλώς κρατική ιδιοκτησία. Είναι η συλλογική περιουσία της κοινωνίας, αυτό που λέμε δημόσιο, κάτι πέρα από το κρατικό, και αυτά πρέπει να μείνουν ανέγκυχτα. Είτε είναι το ελληνικό στην Αθήνα, σαν πολύτιμη εφεδρεία και ανεδικατάστατη εφεδρεία πρασίνου για την πρωτεύουσα. Είτε είναι το Δέλτα του Νέστου, στην Καβάλα και στην Ξάνη. Είτε είναι εδώ ο Ερημίτης. Είναι πράγματα για τα οποία δεν πρόκειται μόνο για μια μεταβίβαση περιουσίας, πρόκειται και για μια βίαιη αλλαγή χρήσης που επηρεάζει και τις επόμενες γενιές, που θίγει πράγματα τα οποία δεν είναι δυνατόν μετά να αποκατασταθούν και γι' αυτό το λόγο αποτελεί πρώτη προτεραιότητα να τα προστατεύσουμε. Είναι κόκκινη γραμμή. Δεν είναι όλες οι περιπτώσεις ιδιωτικοποίησεων το ίδιο. Όπως άλλο το νερό και άλλο ο ΠΑΠ, έτσι άλλο ο Ερημίτης και άλλο για παράδειγμα το εργοτάξιο της παλιάς γέφυρας του Αντίρρη. Όσον αφορά αυτή την αλλαγή χρήσεων γης για κάποιες περιοχές, συγκεκριμένα αναφέρονται στο μεσοπρόθεσμο 31 περιοχές της Ελλάδας, εκ των οποίων δύο στην Κέρκυρα, με αυτόν τον τρόπο δηλαδή να παραχωρούνται για εκμετάλλευση, βλέπουμε ότι μέσω του λεγόμενου fast track αυτό που υπάρχει είναι μια αναφορά τους στο μνημόνιο, στο δεύτερο μνημόνιο αλλά και στο μεσοπρόθεσμο και τίποτε άλλο, και βάσει αυτού έχουν προκηρύξει την ενοικίασή τους για 100 χρόνια με αυτή τη μέθοδο. Το ότι είναι ως όρη του μνημονίου, για εσάς τι σημαίνει? Είναι κάτι που είναι καθαρά τοπικό θέμα? Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί δηλαδή? Είναι ένα θέμα που πρέπει να αμφισβητηθεί ο όρος αυτός του μνημονίου? Τι προτείνουν οι οικολόγοι πράσινοι για την επίλυση? Γιατί φαντάζομαι αυτό το θέμα έχει προεκτάσεις και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Δεν μπορεί να είναι μόνο δύο υγροβιότοποι της Κέρκυρας οι οποίοι έχουν προκηρυχτεί, ενώ δεν θα έπρεπε. Το μνημόνιο δεν μπορεί να είναι πάνω ούτε από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, ούτε από τις Ευρωπαϊκές Συνθήκες πολύ περισσότερο, ούτε από το Ελληνικό Σύνταγμα και τις Διεθνείς Συνθήκες για την Προστασία του Περιβάλλοντος. Ακόμα δεν μπορεί να είναι και πάνω από τα δικαιώματα των επόμενων γενιών. Περνώντας λοιπόν από το μεσοπρόθεσμο σε κάτι πολύ πιο πρόσφατο, στη Δανειακή Σύμβαση, υπάρχουν και εκεί δύο σημεία που έχουν τέτοιο πρόβλημα νομιμότητας και θα πρέπει από εκεί να ξεκινήσουμε κατά προτεραιότητα την αντιμετώπιση της. Το ένα είναι η απόλυτη προτεραιότητα που δίνει στους δανειστές στα δημόσια έσοδα. Και το δεύτερο είναι η βίαιη παρέμβαση στις συλλογικές διαπραγματεύσεις στο βασικό μισθό. Αυτά θα πρέπει να τα δούμε κατά προτεραιότητα και αυτά θα πρέπει να είναι και η αφετηρία μιας συνολικότερης αναδιαπραγμάτευσης. Εδώ στην Κέρκυρα, οι φορείς που επισκεφτήκατε, τι ακριβώς, ποιες ήταν οι δραστηριότητες σας? Παράλληλα με τη χθεσινή σύσκεψη για τον Ερημίτη, σήμερα ιδιαίτερα εντυπωσιακή για μένα ήταν η επίσκεψη στο Συνδυασμό Παραγωγών Καταναλωτών, στην Οικοζωή. Των βιολογικών προϊόντων, βιολογικών προϊόντων για την ακρίβεια, ναι. Όπου είναι, επιτρέψτε μου, ο δεύτερος στην Ελλάδα που δημιουργήθηκε και νομίζω πάει πολύ καλά. Και πρωτοπόρα είναι ένα πείραμα που βρίσκεται μπροστά από την εποχή του. Σήμερα είναι ακόμα πιο επίκαιρο. Αξίζει τον κόπο τέτοιες πρωτοβουλίες απευθείας δικτύωσης. Όπως και το κίνημα της πατάτας που είδαμε με άλλους τρόπους. Να αποκτήσουν μονιμότερο χαρακτήρα, να επεκταθούν σε όλη την Ελλάδα και να εμπνεύσουν και άλλες παρόμοιες προσπάθειες κοινωνικής οικονομίας. Γιατί ο μη κερδοσκοπικός τομέας, κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία, είναι και μια επίγουσα απάντηση στην κρίση, ένα δίκτυο ασφαλείας για την κοινωνία, αλλά και μια βιώσιμη πλευρά της οικονομίας, πέρα από τον κρατικό, το δημόσιο τομέα και πέρα και από τον ιδιωτικό, τον κερδοσκοπικό, που στην Ευρώπη έχει πολύ μεγάλη εξάπλωση και στην Ελλάδα η απουσία δεν καλύπτεται από τίποτα. Απλά είναι ένα επιπλέον κενό στην οικονομία μας σε καιρούς κρίσης.